Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Η επιστολική ψήφος για τους απόδημους Έλληνες στις ευρωεκλογές αποτελεί νόμο του κράτους. Ωστόσο, ήταν και μια άσκηση πολιτικής συνένεσης που την τελευταία στιγμή τεινάχτηκε στον αέρα. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που εξ αρχής είχαν συνενέσει, ευνηδιάστηκαν από την απροειδοποίητη τροπολογία Κεραμέως για επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές. Τα δύο κόμματα μετέβαλαν τη στάση τους, με αποτέλεσμα ο νόμος να περάσει με 158 ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό το μεγάλο βήμα το επικύρωσαν με την ψήφο τους μόνο τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς η αντιπολίτευση και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απέδειξαν ότι η αρχική συνένεση προς το νομοσχέδιο ήταν προσχηματική. Η συνεννόηση και η συνένεση απαιτεί δύο μέρη, τα οποία να έχουν αξιοπιστία. Μάλιστα. Την προκειμένη αξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, και της κυρίας Κεραμέως με εντολή κυρίου Μητσοτάκη προφανώς, είναι μηδενική. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση όσον αφορά και για τις εθνικές εκλογές. Όταν... και επειδή δεν έγινε από, από το 19 πότε? Και εκεί για την επιστολική ψήφο. Τι λέτε, κυρία Σιρεγγέλα, τώρα αφήστε τώρα την κυρία ιστορία. Κύριε Βασίλη, αφήστε με, σας άκουσα με σεβασμό, παρακαλώ, από το συγκεκριμένο. Σύντο γεγονός και μέσα στις επιτροπές, οι φορείς οι ίδιοι των ομογενών είπανε γιατί δεν το κάνουμε και για τις εθνικές. Δεν το φέρατε, άρα, να μην θεωρείτε. Γιατί το φέρατε είναι νύχτα. Πρόφαση επί της διαδικασίας. Γιατί το φέρατε και δεν νύχτα. Μπορείτε μία μέρα πάλι, για μία φορά, βρίσκεστε. Κοιτάξτε ανάλετε, τώρα, άλλα κυρία τη μία μέρα και άλλα θα την άλλη. Παίζετε με εμάς. Είναι μία τροπολογία. Η πολιτική αντιπαράθεση αναζωπυρώθηκε εκ νέου χτες το απόγευμα, λίγο πριν την ψηφοφορία. Καθώς ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης, αμέσως μετά τη διαφωνία του στο Υπουργικό Συμβούλιο με άλλο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, εγκάλεσε την αντιπολίτευση γιατί δεν υπερψηφίζει εκείνη το νομοσχέδιο. Μένετε έκθετοι και επιστρέψτε μου, επειδή εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι σοβαρά κόμματα, εξωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟ, μεταστρέφουν την άποψή τους ως καπρίτσια μιας κοινοβουλευτικής, από καπρίτσια κοινοβουλευτικής τακτικής. Γι' αυτό και λέω, μήπως εξ αρχής δεν την πιστεύατε την επιστολική ψήφο. Γιατί ο κύριος Βορύδης, γιατί δεν ψηφίζουμε και ο ίδιος δεν ψηφίζει το νομοσχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Στην ίδια γραμμή και ο Παναγιώτης Δονής από το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε παγκόσμια πρωτοτυπία τη στάση του Υπουργού Επικρατείας. Υπουργός, ο οποίος δεν θα ψηφίσει νομοσχέδιο της κυβέρνησης, λαμβάνει το λόγο για να κατηγορήσει την αντιπολίτευση γιατί δεν θα ψηφίσει άλλο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Συγχαρητήρια, κύριε Βορύδη, είστε ο πρώτος παγκοσμίως.